Μέχρι και 5 βαθμούς Κελσίου για ένα διάστημα που κράτησε μήνες, παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε η θερμοκρασία στις θάλασσες, κυρίως της βορειοδυτικής Μεσογείου, που καταγράφηκε ένα ακραίο φαινόμενο θαλάσσιων καυσώνων, που παρόμοιο, αλλά όχι με τέτοια ένταση και διάρκεια, υπήρξε το 2003. Θαλάσσιος καύσωνας είχε εμβέλεια σε όλη τη Μεσόγειο, εκδηλώθηκε προς τη βορειοδυτική Μεσόγειο με περισσότερη ένταση και διάρκεια. Στην Κρήτη τον είδαμε περίπου τα μέσα Ιουνίου και σε μια μικρότερη του ένταση και διάρκεια. Για τη βορειοδυτική Μεσόγειο η θερμοκρασία αυξήθηκε ως και 5 έως 5,5 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, ένα φαινόμενο το οποίο ήταν ιδιαίτερα υψηλής έντασης. Επιστήμονες του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ επιχειρούν να ερευνήσουν το φαινόμενο και για το λόγο αυτό ξεκινούν από τις αρχές του 2023 ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με υπεύθυνη επιστήμονα τη Σοφία Δαρμαράκη από το Μετέο Φρανς. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο γενικά εξακολουθούμε να παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ναι. Ότι υπήρχαν λοιπόν περίοδοι μέσα αυτούς τους μήνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που για 5 ημέρες παραπάνω παρατηρούσαμε στη Βόρεια και Βορειοδυτική Μεσόγειο ότι υπήρχε αυξημένη θερμοκρασία. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση του πώς αυτό το φαινόμενο συμπεριφέρεται τώρα και μια πρόβλεψη του πώς θα συμπεριφέρεται σε βάθος πεντηκονταετίας ή εκατονταετίας, που αυτά είναι τα έβρη της κλιματικής αλλαγής τα οποία μελετάμε. Το επιστημονικό πεδίο στο οποίο θα επικεντρωθούν οι επιστήμονες σχετίζεται και με τη σύνδεση των φαινομένων μεταξύ τους, καθώς έχουν ισχυρή πεποίθηση ότι οι θαλάσσιοι καύσωνες που διήρκησαν μέχρι και τον Οκτώβριο επηρέασαν σημαντικά στην εκδήλωση των κυμάτων κακοκαιρίας που έπληξαν και την Κρήτη, όπως οι καταστροφικές και φωνικές πλημμύρες τον περασμένο Οκτώβριο. Έχουμε όμως την ένδειξη ότι συνέβαλαν κατά ένα ικανό βαθμό στη σύνθεση του καιρού, στη συμπεριφορά του καιρού όλη αυτή την περίοδο και σε κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάστηκαν, πιθανόν ήταν ένα σοβαρός παράγοντας. Οι θαλάσσιοι καύσωνες ως ακραίο φαινόμενο θα μελετηθεί, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, και στη βάση των συνεπειών που προκαλούν στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Δεδομένου ότι όταν είναι τόσο παρατεταμένο, πηγαίνει και σε βάθη της θάλασσας τα οποία δεν μένουν στην επιφάνεια, δηλαδή. Στη Μεσόγειο παρατηρήθηκε μέχρι και ως 100-120 μέτρα βάθος μια αυξημένη θερμοκρασία νερού. Άρα μιλάμε ότι επηρεάζονται ιδιαίτερα όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα.